Αθώθηκαν ο πρόεδρο του Σωματείου Αγροκτηνοτρόφων Πεωνία, το Μασκαρυπίδη, και οι αγρότε Βασίλειο Ιωαννίδη από το Πολύκαστρο, Δημήτριο Γλαχάκη από το Βαφιοχώρι και Ευστάθιο Κωνσταντινίδη από την Ποντοϊράκλεια. Οι τέσσερι αγρότε δικάστηκαν την 3η 3 Μαου με την κατηγορία τη παρακόλληση συγκοινωνιών ω εκ τη συμμετοχή του στι εκδηλώσει διαμαρτυρία μπροστά από το τελωνίο Ευζώνων Αγροτών και Πολιτών, γενικότερα κατά τη Συμφωνία των το 2019, στα σύνορα μπροστά από το Τελωνίο, βρέθηκαν περισσότεροι από 2.000 πολίτε, κυρίω του Κυλκή, αλλά και από όμορου νομού τη Κεντρική Μακεδονία. Το κατηγορητήριο αναφερόταν και σε πέμπτο αγρότη από τα Γιαννιτσά, ο οποίο έχασε στο μεσοδιάστημα τη ζωή του χτυπημένο από τον κορονοϊό. Ο εισαγγελέα τη Έδρα πρότεινε την απαλλαγή των τεσσάρων κατηγορουμένων και οι δικαστέ του Τριμελού Πλημελιωδικίου Κυλκή ομόφωνα αθώωσαν και του τέσσερι.